αίτιο. Αυτοί κάνουν πάρτι χωρίς εμένα. Ο Batman, κάλεσε τον Batman, αυτός ο κερασοκυνικός που καταπίνει τελείως δεν είναι καν το παιχνίδι μας. Τέλειο πάρτι, Φέλη. Ω, σε ευχαριστώ, φίλε. Φέλη, σε ζητάνε την πίστα. Πρέπει να είναι ο Μάριο. Θέλει να κάνει εμφάνιση όπως πάντα. Θα φύγω εγώ, Φέλη. Εντάξει, θα πάω να του μιλήσω. Συνεχίστε το πάρτι. Ραλφ, μπορώ να βοηθήσω. Γεια, Φέλιξ. Ήθελα να δω, είσαι καλά. Είδα μια μεγάλη έκρηξη ή κάτι τέτοιο πάνω στο κτίριο και... Απλά ήταν πυροτεχνήματα. Πυροτεχνήματα, ωραία. Έχει κανείς γενέθλια ή... Θα έλεγα είναι κάτι σαν επέτειος. Η 30η επέτειος του παιχνιδιού μας, για την ακρίβεια. Όπα! Σήμερα είναι! Ακριβώς! Δεν το έχω καθόλου με τις ημερομηνίες, τέλος πάντων. Συγχαρητήρια! Σε ευχαριστώ, Ραν. Και σε σένα το ίδιο. Απλά σε ενημερώνω, Φέλιξ, ότι θα φέρουν την τούρτα όπου να είναι. Γεια, Γκλεν! Ραλφ. Τούρτα! Ακουστά έχω για αυτές τις τούρτες. Δεν έχω δοκιμάσει. Κανείς δεν πετάει τούρτες και έτσι δεν καταλήγουν ποτέ στη σωματερή. Δεν έχω φάει ποτέ μου. Ναι. Πάντα ήθελα να δοκιμάσω τούρτα. Δεν θες να έρθεις να φας ένα κομματάκι, έτσι. Εδώ, την παρέα! Καλά είμαι και το καρδίκι. Λοιπόν, γνωρίζετε τον Ραλφ. Σπέρα. Γιάννελ, Λούσι, Τόμ, Μπένα. Γιάννα. Μεγάλε Τιν. Τι θέλει εδώ πέρα. Ήρθε να φάει ένα κομμάτι τούρτα. Και παίζω σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι, εδώ που τα λέμε. Εσύ για ποιον λόγο είσαι Τιν. Ανοίτε η τούρτα. Τι βλέπουν τα μάτια μου. Σε πέρασε στον εαυτό σου πάλι, Μέρι. Α, και δείτε, είμαστε όλοι στην κορυφή. Κάθε διαμέρισμα έχει την αγαπημένη γεύση του καθενός. Του Νόρκου την γεύση κεράσι. Ομολογώ. Λεμόνι για τη Λούση, ρούμι για τον Τζιν και για τον Φέι. Μέρι, τι γεύση έχει αυτή η λάσπη που έχω πατήσει εκεί πέρα. Σοκολάτα. Μα δεν μου άρεσε ποτέ ιδιαίτερα σοκολάτα. Τι λες, δεν το γνώριζα. Και κάτι ακόμα. Δεν είμαι ιδιότροπος, αλλά αυτός ο θυμωμένος τυπάκος εδώ πέρα. Μπορεί να ήταν πιο χαρούμενος αν τον έβαζες εδώ πάνω με όλους τους άλλους. Βλέπετε, πείτε ένα χαμόγελο. Όχι, όχι, όχι. Βλέπεις, Ραλ, δεν υπάρχει χώρος για σένα εδώ πάνω. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε χώρο. Ωραία. Να ανεβαίνουμε να αλλάξει. Απλό. Εγώ απλά λέω να πάμε την τούρτα. Περίμενε. Ο Φέλιξ πρέπει να είναι στην κορυφή, γιατί πρόκειται να πάρει το μετάλλιό του. Λοιπόν, γιατί να μην πάρουμε το μετάλλιο και να το δώσουμε στο Ραλφ, έτσι για αλλαγή. Θα ήταν το τέλος του κόσμου, Τζιν. Τώρα απλά λες ανοησίες. Μόνο οι καλοί κερδίζουν μετάλλια. Και εσύ, κύριος, δεν είσαι καλός σαν εμάς. Θα γινόμουν καλός αν το ήθελα και θα κέρδιζα και μετάλλιο. Αχα. Και όταν γίνει αυτό, έλα να μας βρεις. Και τότε θα με αφήσετε επιτέλους να ανέβω στην κορυφή μαζί σας. Αν κέρδιζες μετάλλιο, θα σε αφήναμε να ζήσεις εδώ πάνω. Αλλά δεν πρόκειται να συμβεί. Γιατί εσύ είσαι απλά ο κακός που διαλύει το κτίριο. Όχι, δεν... Κι όμως είσαι! Όχι, δεν είσαι! Και όμως είσαι. Ωραία, Τζιν. Ξέρεις κάτι, θα κερδίσω μετάλλιο. Ναι, θα κερδίσω μετάλλιο. Το πιο αστραφτερό μετάλλιο που έχετε δει ποτέ. Ένα μετάλλιο τόσο εντυπωσιακό που θα κάνει τα μετάλλια του Φέλιξ να τα βγάλουν πάνω τους. Καληνύχτα. Ευχαριστώ για το πάρτι. Μιλάει σοβαρά. Έλα τώρα. Ένας κακός έτσι να κερδίσει μετάλλιο. Και βέβαια δεν μιλάει σοβαρά.